ήρθατε σε ένα vlog διαφορετικό από τα άλλα. Σήμερα είμαστε στο σπίτι του άλλου ανθρώπου, μαζί με τον άλλον άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο. Γεια σου, Αλημαγύρισσα. Γεια σου, άλλε άνθρωπε. Θα σας κάνουμε ένα μικρό introduction για το ποιος είναι ο Κωνσταντίνος, σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε. Πες μας ποιος είσαι, τι κάνεις. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εγώ είμαι διαφορετικός από σένα, αλλά επειδή η διαφορετικότητα στους μαγνήτες ενώνει τους ανθρώπους, εγώ λοιπόν χρησιμοποιώ για μαγνήτη το φαγητό για να ενώσω ανθρώπους διαφορετικούς. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Αυτό κάνω. Πώς χρησιμοποιείς το φαγητό. Παγιδεύω στον δρόμο που η ζωή όλη είναι στον δρόμο. Υπάρχουν οι περαστικοί, υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε στη δουλειά τους, υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε να πληρώσουν εφορία. Λοιπόν, εγώ τι κάνω, γιατί θέλω να τους ακούω να μιλάνε και να μου μιλάνε για να μιλάω. Έχω βρει ένα κολπάκι το οποίο είναι μια κατσαρόλα μεγάλη. Βάζω μπόλικα μπαχαρικά μέσα, ανάβω την καρδιέρα και μου χειμουρίζω τόπος και έρχονται και κοιτάνε και ρωτάνε. Και η περιέργεια αυτή είναι η πρώτη αρχή της επικοινωνίας. Και πόσες κουζίνες, ας πούμε, στείνεις καθημερινά, πόσες στην Αθήνα και πόσες στην Ελλάδα. Εμείς ξεκινήσαμε το 2011. Ξεκίνησα μόνο. Και μαγείρευα με μια κατσαρόλα και πρόγραμμα 50-60 άνθρωποι. Τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι 22 οι κουζίνες. Είναι 20 στην Ελλάδα και 2 στο εξωτερικό. Και υπάρχουν μέρες ταυτόχρονα, δηλαδή ένα Σάββατο παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν 15 κουζίνες, 15 διαφορετικές κουζίνες που τα μαγειρεύουν. Και από εκεί ποιοι τρώνε, μπορώ να το φάω κι εγώ, ας πούμε. Εννοείται, εκτός αν είσαι άνθρωπος. Αν είσαι δηλαδή από αυτούς που λένε ότι εγώ δεν τρώω με ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό ή δεν είναι χριστιανοί ή δεν είναι μουσουλμάνοι, τότε δεν είσαι άνθρωπος που δεν θα έρθει. Πολλοί άλλοι άνθρωποι επιτρέπονται να έρθουν ακόμα. Άρα μαγειρεύεις στον δρόμο και πού βρίσκεις τα υλικά, είσαι τόσο πλούσιος. Λοιπόν, όλα χωρίς πλάκα τώρα, όλα είναι προσφορές των ανθρώπων. Η ιδέα δικιά μου ήταν αυτή, να ξεκινήσω χωρίς να πάρω ποτέ νομική μορφή, απλά να το δει ο κόσμος, να το δει ο άνθρωπος, να έρθει να με ρωτήσει και να συμμετέχει σε αυτό εάν και πόσο θέλει και όταν θέλει και άμα θέλει. Οπότε λοιπόν όλα αυτά εδώ που σου ανέφερα προηγουμένως είναι προσφορές ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι μάλλον πληρώνουν το ενίκιο, πολλοί άνθρωποι πληρώνουν το φως, πολλοί άνθρωποι πληρώνουν το νερό, πολλοί άνθρωποι πληρώνουν τα τρόφιμα που μας τα φέρνουν εμάς εδώ. Άρα άλλοι άνθρωποι σας δίνουν χρήματα, άλλοι σας δίνουν τρόφιμα. Τρόφιμα, άλλοι μας φέρνουν είδος. Σημασία έχει γιατί το κάνουν αυτό. Παραδείγματος χάρη στον χώρο που είμαστε τώρα είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί 4 χρόνια, το 2014. Σε αυτό το χώρο έρχονται λοιπόν καμιά 100-120 άνθρωποι κάθε μέρα και κάνουν μπάνιο, πίνουν τον καφέ τους, το πιάνουν το πρωινό τους, πλένουν τα ρούχα τους, βρίσκουν δουλειά, φτιάχνουν τα βιογραφικά, τους στέλνουμε στη δουλειά. Έρχονται καμιά 400 με 450 οικογένειες το μήνα που παίρνουν τρόφιμα. Έρχονται καμιά 400 παιδάκια, 3 μάλλον φορές το χρόνο και παίρνουν τα σχολικά τους, τα δωράκια τους, τα χριστουγεννιάτικα, τα χριστουγεννιάτικα. Έχουμε μια θεατρική ομάδα και έχουμε και 8 δασκάλους με 40 παιδάκια, τα οποία τους κάνουν ενισχυτική διδασκαλία. Αυτά γίνονται εδώ μέσα, στο σπίτι του όλου ανθρώπου. Οι δάσκαλοι που έρχονται εδώ, εθελοντές. Εθελοντές. Και οι κουζίνες που στείνεις εθελοντές δουλεύουν, οπότε. Έχουμε ονομάσει φρασάιζ αλληλεγγύης. Έτσι είναι αυτό, είναι η πραγματική όμως αλληλεγγύη και είναι πραγματικό φρασάιζ. Υπάρχουν λοιπόν 22 κουζίνες με το ίδιο όνομα. Κοινωνική κουζίνα ο άνθρωπος με την ίδια ιδέα και οι 22 είναι αυτοοργανωμένες και οι 22 είναι αυτοδιαχειριζόμενες. Απλά έχουμε μια κοινή ιδέα. Η ιδέα μας είναι να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να φέρουμε τον άνθρωπο με τον άνθρωπο πιο κοντά. Ο πόνος και η πείνα είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Είτε έχει λεφτά, αν δεν έχει φάει 2 μέρες, πεινά στον ίδιο που δεν έχει μία και έχει να φάει και αυτό 2 μέρες. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ενώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και το κάνουμε με το φαγητό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν δίνουμε το φαγητό. Εμείς μαγειρεύουμε για μας. Τρώμε εμείς. Και όποιος θέλει, έρχεται τρώει μαζί μας. Είτε έχεις είτε δεν έχεις. Φαντάζομαι για όλες αυτές τις κουζίνες χρειάζεσαι και πάρα πολλά προϊόντα καθημερινά. Είναι γύρω στις 2 με 2.500 μερίδες την ημέρα, μεσόωρο. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα τα παίρνει ο κόσμος. Ο οποίος δεν τα δίνει κάποιος τσάμπα, πάει και τα πληρώνει. Και επειδή ο κόσμος έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ και υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι υπήρχε το 2013 ή το 2012, γιατί ο κόσμος μπούχτησε, δεν ήξερε τι να το κάνει. Και εμείς πάθαμε μια μικρή ζημιά εδώ. Για να μην καπελώσουμε τα νοικιά και σταματήσει ο χώρος που είμαστε εδώ να λειτουργεί, γιατί το μαγείρεμά του δεν θα σταματήσει ποτέ να λειτουργεί, δεν χρειαζόμαστε χρήματα για το μαγείρεμα. Βάσαμε λοιπόν να βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, έχουμε να πληρώσουμε πρώτη φορά νίκη για 3 μήνες και μπήκε ο 4ος μήνας. Δηλαδή 500 επί 4 είναι 2.000. Παιδιά, το νερό μας το κόψανε γιατί έφτασε 1.380 ευρώ και το πληρώσαμε. Μετά το τηλέφωνο, κάτι εισιτήρια που πήγαμε για να πάμε στη Μυτιλήνη να μαγειρέψουμε. Πανικά που έχουμε πάρει δεξιά-αριστερά, όχι για προσωπική μας θέση. Για τον άλλον άνθρωπο και μαζεύτηκε από σαν γύρω στις 6-7.000 ευρώ. Και έπρεπε να βγει μια ανακοίνωση ότι να λέμε στον κόσμο τι είναι. Μην ξεκινήσω εδώ ένα προϊόν ότι το κλείσω το τέρμα. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι τέτοιο. Έκανα αυτή την ανακοίνωση. Οι άνθρωποι δώσανε και το πιο σημαντικό είναι ότι
μαζεύτηκαμε γύρω στα 4,5 χιλιάρικα. Και είναι παιδιά που, άμα δείτε τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό, είναι 2 ευρώ, 3 ευρώ. Τα οποία είναι σημαντικά. Είναι τα πιο σημαντικά από όλα, γιατί στο PayPal τα 2 ευρώ κόβει 48 λεπτά, ξέρω εγώ, και φαίνεται ένα 52. Για να δώσει αυτό ο άνθρωπο ένα 52, λοιπόν, φαντάσου πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει και το δίνει. Δεν είναι περίσευμα. Είναι το υστέρημά του. Είναι υστέρημα, μπορεί να μην έχει να πάρει άνθρωπο ψωμί ή γάλα. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι που βάλαν και 5 ευρώ και 10 ευρώ και 20 ευρώ και 30 ευρώ και 50 ευρώ, αλλά οι περισσότεροι είναι μέχρι εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν το λογαριασμό του νερού παραδείγματος χάρη και πήγαν και τον πληρώσαμε. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να μπουν λεφτά στο λογαριασμό. Εμένα με ενδιαφέρει να δώσω το λογαριασμό του σπιτικού του ενοικίου και να πηγαίνει όποιος θέλει, να μαζί μια παρέα και να το πληρώνει. Και αυτά είναι γενικά οι ανάγκες σου σε χρήματα, ας πούμε, μηνιαίως και ετησίως. Σε ποσότητες τροφίμων, τι σπαταλάτε? Θα σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέσο όρο θέλουμε γύρω στα 6 με 7 κιλά ελαιόλαδο. Την μέρα. Οπότε υπολόγισε όλα τα άλλα. Σωστά, 210 κιλά το μήνα. Και τι άλλο μαγειρεύει? Όσπρες, ζυμαρικά. Όσπρες, ζυμαρικά, τελτέρες απαραίτητα, αλάτια, πιπέρια, μπαχαρικά. Πολλά μπαχαρικά, γιατί τα μπαχαρικά μας εμάς είναι 54 για το χρησιμοποιούμε στο φαγητό. Με διάφορους ιδιαίτερους που κάνουμε. Γιατί είναι και πάρα πολύ καλός μάγειρας, έχω φάει από τα χέρια. Δεν είμαι καλός μάγειρας. Απλά ξέρω να μαγειρεύω για πολλούς ανθρώπους. Όταν μαγειρεύει στον δρόμο, εγώ που έχω φάει είναι και φοβερό το φαγητό εκτός από. Δηλαδή δεν βοηθάς απλά. Προσφέρεις και πολύ ευχαρίστηση, νοστιμιά. Άρα μαζεύουμε τρόφιμα, μαζεύουμε σχολικά, μαζεύουμε παιχνίδια, μαζεύουμε κουβέρτες, μαζεύουμε χρήματα για τον άλλον άνθρωπο, για το σπίτι του άλλου ανθρώπου και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την ιδέα. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες από κάτω, τους λογαριασμούς, τα PayPal, τα πάντα, σας τα γράφουμε στο κείμενο από κάτω. Σας καλούμε όλους 8 Δεκεμβρίου φυσικά στο πάρτι του άλλου ανθρώπου. Όλη η ομάδα του Madame Ginger θα είναι εδώ. Είναι θα... πάρτι γενεθλίων, έτσι είναι τα έθιμα γενέθλια. Και θέλω να μου πεις το όνειρό σου για το μέλλον. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Ένα... Δηλαδή, όταν σταθεροποιήσουμε αυτό το σπίτι και κλείσουμε τους λογαριασμούς και είσαι πιο ήσυχος, ποιο είναι το επόμενο πράγμα που θες να κάνεις? Θέλω να μαζευτούμε τα παιδιά που ξέρω πλέον που είναι άνεργα και θα περνάνε δύσκολα και έχουν ζημιλίνα και να ανοίξουμε ένα κοινωνικό εστιατόριο το οποίο θα είναι ισότιμο ο μισθός όλος. Δηλαδή, ο μάγειρας που την καθαρίσει θα παίρνει τα ίδια λεφτά. Μέσα στο εστιατόριο θα είναι 100-120 θέσεων, θα είναι παραπάνω. Να υπάρχουν 10 με 15 φαγητά συγκεκριμένα. Και η τιμή του φαγητού θα ξεκινάει από 0 ευρώ. Θα μπορεί κάποιο να φάει με 0 ευρώ. Ναι, θα μπορεί. Θα υπάρχει και απόδειξη 0. Και μπορεί να φάει κάποιο να φάει και με 50 ευρώ, ανάλογα τι θέλει να φάει. Αυτό είναι γιατί. Γιατί μας αρέσει το να μοιραζόμαστε και να τρώμε μαζί. Στον δρόμο, εντάξει, κάθόμαστε και τρώμε όλοι μαζί. Στο εστιατόριο, για να έρθει κάποιο που δεν έχει χρήματα. Δεν είναι απαραίτητα να είναι άστεγο. Μπορεί να είναι και άπο. Να έχει σπίτι, να είναι καθαρό. Δεν μπορεί κάποιο να έρθει να φάει, αν είναι χρήμα. Μπορεί όμω όταν ξέρει ότι υπάρχουν 3 διαφορετικά μενού την ημέρα. Μπορεί να κάτσει σε ένα τραπεζάκι, να παραγγείλει όποιο από τα τρία θέλει και να έχει το νεράκι του, το ψωμάκι του, το μαχαιροπυρουνάκι του, όλα κανονικά το φαγάκι του, να φάει, να πάρει την απόδειξη μαζί του και να φύγει. Δεν θα νιώσει την κοινωνική, α πούμε, αυτή την τροπή που καλείται όταν ακριβώς. Δεν έχει φτάσει. Ούτε θα κάθονται 10-10 μαζί. Όχι, όπω πα ένα εστιατόριο. Με ένα, δύο, τρία άτομα, τέσσερα μαζί. Τα κάθεστε. Πολύ ωραίο όνειρο αυτό. Εύχομαι να το κάνει πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που πάει. Εγώ σα ευχαριστώ όλοι που ήρθε εδώ μαζί με την παρέα σου. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Μαζεύουμε χρήματα για τον άλλον άνθρωπο και το σπίτι του για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό που κάνει όπως ακριβώς το κάνει. Έχουμε από κάτω όλες τις τράπεζες, PayPal, τα πάντα. Αλλά η καλύτερη ευκαιρία είτε να δώσετε απευθείας χρήματα, είτε να φέρετε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος, είναι 8 Δεκεμβρίου να έρθετε στο μεγάλο πάρτι των 6 χρόνων Πλατεών 55 στον Κεραμικό. Περνάμε υπέροχα πάντα, έχει συγκροτήματα, μουσική, φαγητό, ποτό, τα πάντα. Και θα γνωρίσετε και τον υπέροχο ποπάι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Και χαίρομαι να σας ξαναβλέπω πάρα πολύ. Αλλά ξεχάσαμε κάτι άλλο. Δεν το είπαμε. Τι? Μάκια!